Κατερίνα Σερέτη είναι εδώ. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα. Και θα δούμε και άλλους από τους προσκεκλημένους μας. Η πρώτη καταδίκη που ακούσατε είναι για μικροαπατεωνιές. Για μικρό. Έχει αρκετά τέτοια ο κύριος Σόρας που διώκεται. Έχει ήδη μια καταδίκη και αρκετές άλλες υποθέσεις, οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα. Τώρα, πώς ένας Μεγιστάνας έχει πουλήσει το αυτοκίνητο ενός ανθρώπου 2-3 φορές και δεν του έχει δώσει τα λεφτά. Ή έχει πάρει λεφτά από κάποιον άλλον που είχαν μια κοινή επιχείρηση και δεν του τα έχει γυρίσει πίσω. Μιλάμε τώρα για ποσά τη τάξη των 40, των 50 και των 80.000 ευρώ. Για οποιοδήποτε Έλληνα, μεγάλο ποσό. Αλλά για κάποιον που έχει 2-3-4 εκατομμύρια. Αν έχει 3 εκατομμύρια, είναι εντάξει τώρα. Ένα στήρο ψιλικατζίδικο αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Έχω εδώ μπροστά μου αυτό το έγγραφο που δίνει ο κύριος Σόρας στα μέλη του. Και 5.000 από αυτούς το έχουν στείλει στην εφορία για να μην πληρώσουν τα χρέη τους και να τα πληρώσει, λέει, η ομάδα Σόρα. Είδαμε αρκετά στο βίντεο του Γιώργου Χαϊδεμένου. Θέλω να εστιάσω σε ένα σημείο μόνο. Είναι στη σελίδα 6. Αποκαλύψαμε την Παρασκευή την ιστορία με τα πληρεξούσια και το λόγο και ζητούσαμε και εξηγήσεις από τους δημάρχους που υπέγραφαν αυτά τα αδιανόητα πληρεξούσια με το Σόρα, στα οποία οριζόταν μέχρι και το πώς έχει το σημάδι γενετή στην κοιλιά του. Στην ακτογραμμή. Ναι. Και λέγαμε, μας έλεγε ο πρώην δήμαρχος Τριζινίας, μα δεν είχε κανένα πρόβλημα. Τι να κάνουμε, δεν μας ζήταγε λεφτά. Εμείς υπογράψαμε ένα χαρτί ότι θα φέρει επενδύσεις στο Δήμο. Ακούστε τώρα τι έκανε ο Σόρας. Παίρνει λοιπόν αυτά τα πληρεξούσια και φτιάχνει εδώ μια ιστορία, λέγοντας ότι εγώ που είμαι ο Σόρας και που έχω 3 εκατομμύρια, 2-3 εκατομμύρια, 300 δισεκατομμύρια, αυτό γράφει, αυτά τα λεφτά θα τα δώσω για να γίνουν έργα στους 325 δήμους της χώρας. Διαβάζω επιλέξεις το κείμενο. Αυτό εγκρίθηκε για έργα κοινής ωφέλειας και υποδομών στον εκάστοτε Δήμο, την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων παραγωγικών μονάδων έργων ανθρωπιστικής βοήθειας και ανακούφισης, από κόκκινα δάνεια, από πληρωμή οφειλών προς το δημόσιο κλπ. Κλπ. Εμφάνισε τα πληρεξούσια που έπαιρνε και έλεγε: εγώ έχω πάρει έργα και θα δώσω 2-3 εκατομμύρια. Είναι σαν το εκείνο τον άνθρωπο, τον καλό που κατεβαίνει σε εκλογές, χάριζε οικόπεδα. Αυτός ο καημένος όμως δεν έχει κάνει τίποτα σε κανέναν. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Λοιπόν, να μιλήσουμε μαζί πρώτα απ' όλα με τον κύριο Δώση. Είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Δώση. Κύριε Δώση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος Δώση είναι επιχειρηματίας. Ήσασταν συνέτεροι με τον κύριο Σόρα, έτσι δεν είναι? Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Κάνατε κάποια δουλειά μαζί και έλεγα πριν ότι από έναν άνθρωπο που του πούλησε το αυτοκίνητο 2-3 φορές είναι να πάρει 45 χιλιάρικα, καταδικάστηκε, αυτή είναι η πρώτη καταδίκη. Εσάς πόσα χρήματα σας οφείλει? Κατά την... Ποτέ σε 95.000. 95.000. Από πού σας τα οφείλει ο κύριος Σόρας τα 95 χιλιάρικα? Από κάποιους πεδότοπους που είχαμε φτιάξει και με είχε βάλει συνέτερο. Ήταν καθαρά επιχειρηματική δηλαδή δραστηριότητα? Τι συνέτερο δηλαδή, εγώ πλήρωνα και ο κύριος Σόρας απολάμβανε τα ωφέλη. Ναι. Άμα ψάξετε και για άλλους συνεταίρους, όμως πάρετε ένα τηλέφωνο πάντως, κύριε Δώση. Ωραίος τρόπος είναι αυτός. Κάνατε λοιπόν κάποιες δουλειές μαζί. Ο κύριος Σόρας, τι ήταν, τι επαγγελόταν, γιατί είναι λίγο ομιχλώδες το τι έκανε στη ζωή του μέχρι το 2008-2009. Ο κύριος Σόρας, θα μπορούσα να αντιστρέψω και εγώ το ερώτημα και να ρωτήσω αν έχει αφημί, αν κάνει δήλωση, αν έχει πληρώσει 1 ευρώ στο κράτος που τόσο φανατικά υποστηρίζει. Εσείς πώς το κάνατε συνέτερο? Έχω και εγώ ερωτήσεις να κάνω. Δεν τον έκανα εγώ συνέτερο. Ποιος? Αυτός με έκανε συνέτερο. Πώς σας έκανε συνέτερο? Προφανώς για να μου δώσει χρήματα, για να βγάλουμε χρήματα μετά από κάποιο διάστημα. Έρχεται λοιπόν και σας λέει ότι θα γίνετε συνέτεροι. Κάνετε κάποιες δουλειές σε πεδότοπους, από ό,τι καταλαβαίνω. Εσείς βάζετε τα λεφτά, όπως λέτε, και εκείνος εισπράττει. Βεβαίως. Ένα λεπτό τώρα, γιατί είπατε πριν ότι δεν έχει αφημί ότι άλλο. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που δεν έχει αφημί να εισπράττει? Ποτέ δεν είναι το όνομά του μπροστά. Ποτέ δεν φαίνεται. Ποτέ δεν υπάρχει. Πάντα υπάρχει κάποιος αυτός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το όνομα της κυρίας. Το όνομα της? Σε όλες τις δοσοληψίες. Το όνομα της? Συνδύας του. Α, τη συντρόφου του. Ναι. Ξέρετε γιατί το ρωτάω, κύριε Δώση? Όταν κάποιος κάνει μια επιχείρηση και παρέχει κάποιες υπηρεσίες ή κάποια αγαθά για να πληρωθεί, εκδίδει κάποιο παραστατικό. Δεν μπορεί ο Σόρας να μην έχει αφημείο, όπως λέτε, να μην έχει το ένα, να μην έχει το άλλο και να μην εκδίδει και να πληρώνεται. Πώς εκδίδει τις αποδείξεις? Με ποιο παραστατικό πήγαινε και εισέπρατε χρήματα που εσείς του διεκδικείτε? Γιατί τα διεκδικείτε δικαστικά τα λεφτά αυτά. Αλλά να καταλάβουμε δηλαδή πού είναι η αλήθεια, πού είναι η υπερβολή.
θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες και θα μπορούσαμε να κάνουμε μάθημα. Το ζήτημα και η ουσία, επειδή ο χρόνος είναι λίγος, ναι, είναι η ουσία των πραγμάτων. Η ουσία των πραγμάτων είναι ότι εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους και αυτός εισπράττει τα χρήματα. Εγώ θεωρώ ότι όλοι όσοι είναι κοντά του κάτι έχουν να δώσουν. Όπως υποστηρίζει ο καθένας τον κύριο Σόρα, έτσι τον υποστήριζα και εγώ. Και δεν θα αρχόμουν καμία κουβέντα από κανέναν να μου μιλεί για αυτόν τον άνθρωπο. Μέχρι που τελείωσαν τα χρήματα και έφτασε η ώρα του λογαριασμού. Πιστέψατε, συγγνώμη σας διακόπτω, συγγνώμη, πιστέψατε δηλαδή και στις ιδέες αυτές που πρεσβεύει? Έχει μια τεράστια πειθό, η οποία δεν πείθει μόνο απλούς ανθρώπους, πείθει δικηγόρους, εισαγγελείς. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος με αυτό το... Άρα λοιπόν εσείς έχετε προσφύγει στη δικαιοσύνη, έχει πάρει αναβολές από ό,τι ξέρω η υπόθεση, είναι να δικαστεί όμως μετά από αρκετές αναβολές τώρα το Φεβρουάριο, σε κανένα μήνα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και του ζητάτε τα 90-95 χιλιάρικα που σας οφείλει. Μάλιστα. Έχει και άλλες καταδίκες, έχει και κατασχέσεις. Έχουμε ονόματα, έχουμε ημερομηνίες. Τι καταδίκες έχουμε... και κατασχέσεις έχει? Ξέρουμε για αυτή την ιστορία με το αυτοκίνητο. Ότι πήρε το αυτοκίνητο ενός πρώην. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλη ιστορία με μεγαλύτερο κυβισμό αυτοκίνητο, 4.700 κυβικά. Ναι. Το οποίο καταδικάστηκε 18 μήνες αυτός και 18 μήνες η σύζυγος. Για ποιο λόγο καταδικάστηκε? Γιατί πούλησε το αυτοκίνητο και δεν το πλήρωσε, τον ιδιοκτήτη. Τι πούλησε και δεν το πλήρωσε? Δεν το καταλαβαίνω λεπτό. Είχε ένα αυτοκίνητο, το πούλησε και. Και δεν το έδωσε στον ιδιοκτήτη. Στον ιδιοκτήτη. Καρπώθηκε τα χρήματα. Πήρε τα χρήματα χωρίς να δώσει το αυτοκίνητο. Έδωσε το αυτοκίνητο, δεν πλήρωσε τον ιδιοκτήτη. Α, δεν πλήρωσε. Α, το αγόρασε εκείνος, ναι, το αυτοκίνητο. Ναι, όποιος πληρώνει είναι καλά. Όταν θα υπάρξει ώρα της ύπαρξης είναι μόνο ο κύριος Σόρας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Αν μπορούμε τώρα να δούμε και τον κύριο Γιαλτουρίδη. Να αφήσουμε τον κύριο Δώση και να δούμε τον κύριο Γιαλτουρίδη, αν είμαστε έτοιμοι. Ωραία, τον βλέπουμε. Ο κύριος Γιαλτουρίδης είναι ένας Έλληνας, ομογενής Έλληνας επιχειρηματίας. Κύριε Γιαλτουρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάτη. Πού σας βρίσκουμε? Μένω στη Βοστόνη, τον είπα. Κύριος Γιαλτουρίδης έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία. Γιατί ο Σόρας λέει ότι έχει 600 δισεκατομμύρια, 2-3 εκατομμύρια, γενικά πολλά λεφτά, τα οποία είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι ομόλογα, κάτι είναι χρεόγραφα, κάτι αυτά, πολλά κάτι, και διάφορα. Ναι. Ο κύριος Γιαλτουρίδης λοιπόν που στην αρχή βρέθηκε κοντά του, έψαξε την ιστορία, αλλά την έψαξε στη βάση της, κανονικά, στην αμερικανική πλευρά. Για εξηγήστε μας τώρα, πώς γνωριστήκατε με τον κύριο Σόρα και ποια είναι η δική σας εμπλοκή στην υπόθεση, κύριε Γιαλτουρίδη? Ευχαριστώ πάλι, κύριε Βαγγελάτε. Λοιπόν, η ομάδα Σόρα πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα στις 30 Σεπτεμβρίου του 2012, όπου είχαν μια εκδήλωση, ας το πούμε, μια συνάντηση στο ξενοδοχείο President. Εκεί έγινε η ανακοίνωση ότι διαθέτουν 600 δισεκατομμύρια δολάρια για να σώσουν σε εισαγωγικά την Ελλάδα και άλλα 50 δις για να σώσουν σε εισαγωγικά την Κύπρο. Οι ανακοινώσεις της εμφάνισης αυτής έγιναν περίπου δύο εβδομάδες πριν, όπου πρόσφατα υπήρχαν κάποια άλλα ονόματα, τα οποία δεν γνώρισα εγώ. Ένα τα ονόματα ήταν του γιατρού Λαμπράκη, Μανώλης Λαμπράκης. Είπα στον ψάξω, γιατί είπαν ήταν εκ Νέας Υόρκης. Λόγω επαγγέλματος έχω πρόσβαση σε διάφορα database και αρχεία σε όλες τις πολιτείες και στις 50 πολιτείες. Ο κύριος Λαμπράκης είναι ο υπαρχηγός, ναι, ας το πούμε έτσι, του φορέα αυτού. Ακριβώς, ακριβώς. Το νούμερο 2, ας το πούμε, ακριβώς. Λοιπόν, είδα ότι ο κ. Λαμπράκης είχε καταδικαστεί το 1995 για αφροδιαφυγή και μάλιστα το πάθημα δεν έγινε μάθημα. Από τότε μέχρι το 2012, ας πούμε, είχε μαζέψει άλλο περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια σε προεκκρεμότητες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτά. Εγώ έστειλα τις πληροφορίες αυτές σε κάποιους δημοσιογράφους στην Ελλάδα και τους είπα, παιδιά, αυτός είναι ο τύπος που λέει θα σώσει την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα δεν τους γνωρίζουμε τους άλλους. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί εμφανίστηκαν στο President, είπαν αυτά που είπαν και άρχισαν να κάνουν εμφανίσεις και σε κάποια κανάλια στην Ελλάδα. Σε μια συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν ο Σόρας, ο δικηγόρος του εκεί, κάποιοι άλλοι, έφεραν και κάτι έγγραφα μαζί τους. Και αυτά λέγανε ότι ήταν απόρριτα, δεν μπορούν να τα δείξουν. Αλλά σε κάποια φάση, ένα από τα έγγραφα, για παράδειγμα, το σήκωσε έτσι ο δικηγόρος και η κάμερα για μισό δευτερόλεπτο έκανε κοντινό πλάνο. Πάγωσα μέσα στην οθόνη
και τα έγραφα πάνω είχαν όλα τα στοιχεία που χρειαζόμουν να αρχίσω την έρευνα. Είχαν τους κωδικούς των 6 λεγόμενων συναλλαγματικών, όπου από εκεί άρχισα την έρευνα. Είδα ότι είναι οι 6 συναλλαγματικές που λέει ο Σόρας ότι κάνουν τα 3 εκατομμύρια. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτοί οι ίδιοι μας τα δείξανε ενάρνειά τους. Δεν κατάλαβα την κάφα που έκαναν. Μάλιστα. Και μετά από με εκείνα τα στοιχεία εγώ είδα ότι ο συγκεκριμένος τύπος που τα εκδίδει έχει έδρα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, επικοινώνεις με το τμήμα οικονομικών εκεί της πολιτείας, με το συγκεκριμένο γραφείο. Είναι ένας δικηγόρος αυτός. Και μετά με μια άλλη έρευνα που έκανα είναι στην ιστοσελίδα του τμήματος οικονομικών της πολιτείας Ουάσιγκτον, ναι. Ζήτησα κάποιους συγκεκριμένους φακέλους. Ορίστε ο φάκελος ώρα. 677 σελίδες όπου εξηγούν ένα-ένα όλα τα έγγραφα με φωτογραφίες, με δηλώσεις στο UCC της Αμερικής, ένας ομοιόμορφος εμπορικός κώδικας ας πούμε, όπου οι πιστωτές δηλώνουν οφειλές από οφειλέτες, αλλά δεν υπάρχει ας πούμε οποιαδήποτε νομοθετική δύναμη, οποιασδήποτε διαφορές μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη δίνονται μόνο στην Αμερική. Για να το καταλάβουμε, εσείς λοιπόν με το δαιμόνιο το ελληνικό, βλέπετε, κάνετε ένα stop καρέ. Και το ποντιακό. Σωστό. Κάνετε ένα stop καρέ σε αυτό το έγγραφο που σηκώνετε και ψάχνετε και βρίσκετε στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες πια, ξεσκονίζοντας ό,τι αρχείο. Σοβαρή χώρα εκεί, υπάρχουν όλα τα πράγματα κωδικοποιημένα κλπ. Και ο Σόρας έχει αυτά τα λεφτά που λέει, υπάρχει κάποιο αντίκρισμα ή όχι? Ο Σόρας, αν τον αναποδογυρίσετε και τον τεινάξετε, πεντάρα δεν θα πέσει. Ναι. Τα λεφτά, αυτά τα χαρτιά που εμφανίζει, οι συναλλαγματικές, τα αξιόγραφα, τι είναι? Είναι γνήσια, παράνομα, μαϊμού, αληθινά? Να καταλάβετε, ο εκδότης είναι ένας πρώην δικηγόρος που διαγράφηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο της Πολιτείας της Ουάσιγκτον. Ήταν ψυχοπαθής και είναι ψυχοπαθής. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν διαφωνούσε με την απόφαση ενός δικαστηρίου, η ΕΚΑΜΝΕ πήγαινε και ενοχλούσε το δικαστή την οικογένεια στο σπίτι τους. Το διαγράψανε και τι έκανε αυτός? Αυτός έκανε μετά το όνομά του trademark. Σήμα κάτεθεν, ας πούμε. Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις το όνομά του, Steven Louis Wozni, αν δεν έχεις την άδειά του. Εάν το κάνεις, σε χρεώνει $500,000 έκαστος. Τι έκανε? Ο Δικηγορικός Σύλλογος στην ιστοσελίδα του έχει ανακοινώσει την διαγραφή του εν λόγω δικηγόρου. Αυτός υπολογίζει ότι η ιστοσελίδα αυτή με το όνομά του θα έχει τόσα hits. Έτσι, ετοίμασε ένα κουστούμι. Τον Δικηγορικό Σύλλογο, ένα τιμολόγιο που τους χρεώνει $2,753 για χρήση του ονόματός του. Αυτή είναι η προέλευση των χρημάτων. Τα 2,75 χρήσης που ισχυρίζεται ο Βόσνη, του χρωστάει ο Σύλλογος. Ο Σύλλογος, μετά λέει ο Βόσνη, είναι όργανο της κυβέρνησης Αμερικανικής. Άρα εγώ μαζεύω λεφτά. Και μεταχρωστάει το κράτος. Επειδή αυτή η ιστορία είναι μια πραγματικά απίθανη ιστορία, θέλω ένα ερώτημα να σας κάνω, κύριε Γιαλτουρίδη. Όλα αυτά ήρθε κανένας το ελληνικό κράτος? Γιατί εμείς δημοσιογράφοι είμαστε, μάθαμε τη δουλειά που κάνατε, σας βρήκαμε, μας μιλήσατε πρόθυμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθε η δικαιοσύνη, το ελληνικό κράτος, κάποιος να σας πει, έλα εδώ βρε άνθρωπε, φέρε μας αυτά τα στοιχεία για να καταλάβουμε τι πραγματικά συμβαίνει? Όχι μόνο που δεν ήρθαν, κύριε Βαγγελάτε, αλλά ο πολύ καλός μου και αγαπητός συνεργάτης ο Λευτέρης Ορίνος, τον οποίο εσείς οι ίδιοι έχουμε μιλήσει μαζί του αρκετές φορές. Τα ανέβασε όλα αυτά στο διαδίκτυο. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί σας ο κύριος Σόρας? Ο Σόρας από την αρχή με έστειλε ένα φιλικό email όταν άρχισαν όλα αυτά. Ζήτησε να συνεργαστεί μαζί μου. Ζήτησε δηλαδή τουλάχιστον να μην τον πάω, να μην πάω εναντίον του. Αλλά το κατέληξε πολύ σωστά, μπορώ να πω, ότι κοίτα, εάν πας εναντίον μου, θα εκτιμάμε ο ένας τον άλλον. Θα σεβαστούμε ο ένας τον άλλον. Εσύ θα τραβήξεις το δικό σου δρόμο, εγώ το δικό μου. Αλλά μετά από ότι κατάλαβε ότι όντως θα τραβήξω εγώ αντίθετο δρόμο, άρχισε να με απειλεί και αυτός και άλλοι της συμμορίας του. Και είστε πρόθυμος να καταθέσετε σε κάθε αρχή για όλα αυτά. Κύριε Γιαλτουρίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως. Θα κλείσουμε εδώ την υπόθεση.